Τα φαρμακεία καλύπτουν, όπως καλύπτουν τα νοσοκομεία όταν απεργούν οι γιατροί των νοσοκομείων, οι γιατροί που έχουν έκτακτες υπηρεσίες, λέγονται γιατροί ασφαλείας, δεν κάνουν εγχειρήσεις, δεν κάνουν άλλες εξετάσεις, έτσι ακριβώς με τα φαρμακεία, με τη μόνη διαφορά ότι τα φαρμακεία λειτουργούν κανονικά, αυτά που λειτουργούν, δίνουν όλα τα φάρμακα και θα σας πω και κάτι ακόμα. Διεπίστωσα ότι από τα 100 άτομα που έχουν έρθει σε ένα φαρμακείο που ήμουν εκεί συνέχεια, μόνο τα 15 είχαν πραγματικά ανάγκη για να πάρουν φάρμακο. Τα υπόλοιπα απλώς έτρεξαν να πάρουν φάρμακα γιατί φοβηθήκανε. Γιατί η ίδια η κυβέρνηση έχει σπείρει τον πανικό. Οι ελλείψεις στα φάρμακα, για να τελειώνουμε, υπάρχουν και τις καθημερινές. Οι ελλείψεις στα φάρμακα υπάρχουν πάντοτε. Το να μου λένε εμένα ότι υπάρχουν ελλείψεις τώρα, τώρα ξυπνήσανε. Αν πράγματι ενδιαφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης, δεν θα έπρεπε να στείλει χθες σε φαρμακείο που διανυκτέρευε την επιτροπή για να ελέγξει αν οι υπόλοιποι φαρμακοποιοί που κατ' εντολή του συλλόγου βοηθούσαν το φαρμακείο για να πληρώνεται, για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και για να βοηθάει τον κόσμο, εάν την έστειλε εκεί για να καταγράψει και να υποβάλει μηνύσεις. Τροπή. Δεν ενδιαφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης ούτε η κυβέρνηση για τον κόσμο. Και τα μέτρα αυτά που πάνε να περάσει τώρα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και είναι μάλιστα αντίθετα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.